Λοιπόν, καλησπέρα και σήμερα Παρασκευή από την εκπομπή της Πανιώνιας Πορείας. Σήμερα έχουμε καλεσμένο, έχουμε τη χαρά, μετά την εκπομπή που κάναμε για το τζούντο και την ενόργανη γυμναστική, να έχουμε καλεσμένο τον υπεύθυνο προπονητή και εδώ και 10 περίπου χρόνια συνειδητή του τμήματος επιτραπέζιας αντισφαίρεσης που λέγεται, το φίλο μου τον Βαλάντη Μανουσάκη. Καλησπέρα Βαλάντη. Καλησπέρα Χρήστο, σε ευχαριστώ για την πρόσκληση. Λοιπόν, και θα πούμε για την επικαιρότητα και τα νέα της επιτραπέζιας αντισφαίρεσης, το κοινώς λεγόμενο ping-pong, που είναι ένα άθλημα, να θυμίσουμε για εμάς τους παλιότερους, ίσως και Βαλάντης υπό τους εμπειρίες, είναι ένα άθλημα που όλοι τα καλοκαίρια, όσοι έχουμε πάει κατασκήνωση σε οργανωμένες κατασκηνώσεις ή έχουμε πάει οπουδήποτε διακοπές, πάντα υπήρχαν κάποιοι χώροι που κάποια καφετέρια εκείνης της εποχής ή κάποιο ξενοδοχείο, που μέναμε, είχε πάντα ένα-δύο τραπέζια πικ-πονγκ. Όλοι έχουμε χαρή να παίζουμε πικ-πονγκ. Αυτό το άθλημα λοιπόν που παίζαμε όλοι έγινε και Ολυμπιακό. Ποια χρονιά έχει γίνει, πόσα χρόνια είναι Ολυμπιακό? Από την αρχή, από τα πρώτα χρόνια είναι Ολυμπιακό άθλημα, να το τονίσουμε. Από το 80 είναι Ολυμπιακό, λέω, πότε δηλαδή. Ναι, ναι, είναι πολύ σημαντικό άθλημα, γιατί να σου θυμίσω Χρήστο ότι όλη η Ασία παίζει πικ-πονγκ. Παίζει πικ-πονγκ. Και είναι πρωταθλητές οι Κινέζοι. Και είναι και πρωταθλητές. Που σημαίνει ότι ένα σχεδόν. Ο μισός πλανήτης ασχολείται με αυτό το άθλημα. Ναι, ναι, εντάξει. Σε εμάς μπορεί να είναι πρωτόγνωρο. Σε εμάς δεν είναι πρωτόγνωρο, θα πούμε και γιατί θα έχουμε χρόνο να μιλήσουμε και γι' αυτά. Λοιπόν, γιατί έχουμε και πρωταθλητές καλούς που έχουν πάει και σε Ολυμπιάδες. Λοιπόν, αλλά να πούμε πρώτα για τα δικά μας. Λοιπόν, να κάνουμε μια έτσι πίσω, ένα flashback. Πριν 10 χρόνια ξεκινήσατε. Ακριβώς. Ήταν 13 Οκτωβρίου του 2013. Θυμάσαι και την περίοδο. Είναι η πρώτη φορά που άνοιξε εδώ το τμήμα, νέο τμήμα. Εκεί που είμαστε τώρα, να πούμε ότι το προπονητήριο και τα τραπέζια βρίσκονται στην παλιά ζακινθινή φωλιά για όσους. Σωστά. Στη γωνία Χρυσοστόμου μείνει και σοφούλη. Ναι, ακριβώς στην πρόσωψη του γηπέδου. Στη γωνία του γηπέδου του Πανιωνίου του ποδοσφαίρου. Στη θύρα, παλιά τη λέγαμε την 8, εκεί δίπλα. Στη γωνία του γηπέδου. Τότε ήσουν με κάποιο κύριο Μαργαρίτη. Όχι, ήμουν με τον πρώτο έφορο του τμήματος που ουσιαστικά βοήθησε πάρα πολύ για να συσταθεί το τμήμα. Τον Παναγιώτη τον Μάργαρη. Το Μάργαρη. Ήταν ο πρώτος έφορος του τμήματος. Ήταν πάρα πολύ σημαντική η βοήθειά του, γιατί τότε είχαμε και γραφειοκρατία για να πάρουμε επίσημα την έγκριση από την Ομοσπονδία. Οπότε ήταν ένα δύσκολο κομμάτι μαζί με όλες τις προσπάθειες που κάναμε. Θέλουν και έγγραφα, θέλουν και κάποια πράγματα. Θέλει πάρα πολλά. Θέλει πάρα πολλά. Για να έχει ένα σωστό χώρο. Έτσι, θέλει και έλεγχο του χώρου. Έλεγχο, θέλει έξοδο κινδύνου, θέλει πυρασφάλεια. Θέλει... Κανονικά στην Ελλάδα θα έπρεπε παντού όλοι οι χώροι να είναι. Η ασφάλεια είναι βασικό. Ναι, να είναι έτσι. Είναι ένας ωραίος χώρος, μικρός χώρος, αλλά ζεστός. Μικρός, για να πούμε στον κόσμο, τα τετραγωνικά δεν είναι λίγα. Πώς είναι. Ναι, είναι πάνω από 100. Είναι 100 με τετραγωνικά η σάλα. Η σάλα που είναι τα τραπέζια. Έχουμε αποδυτήρια, τουαλέτες, δεν λείπει κάτι. Το μόνο που λείπει είναι ο κλιματισμός, ο οποίος με τη νέα διοίκηση, με κάποιες κινήσεις που θα γίνουν σύντομα. Θα τα πούμε αυτά πιο μετά. Ναι. Η νέα διοίκηση έχει προσφέρει. Ναι. Όχι, η νέα διοίκηση είναι κοντά στην δίπλα μας. Ναι. Και να πούμε ότι στη νέα διοίκηση τώρα έφορο και συνεργάτη έχει τον Γιώργο. Τον Γιώργο του Βαλασκατζή έχω. Του Βαλασκατζή. Ένα νέο παιδί. Ναι. Πού του αρέσει, παίζει και αυτός πικ-πονγκ. Παίζει και αυτός. Έχουμε κάποιες αεραστεχνικές ομάδες που παίζουν και πιο αρχάρι. Δεν χρειάζεται να είσαι επαγγελματίας ή πρωταθλητής για να παίξεις πικ-πονγκ. Παίζουν και σε πιο αρχάρια πρωταθλήματα. Ναι. Που είναι πολύ σημαντικό και αυτό, παραίστηκα. Ναι. Έχω τον Γιώργο. Ο Γιώργος είναι πολύτιμο. Εδώ και δύο χρόνια, τρία από εδώ και τέσσερα χρόνια. Πάμε προς πέντε. Είναι πολύτιμο συνεργάτης. Έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Η συμβολή του είναι δεκαετία. Είναι και πρόσωπο τη διοίκηση τουλάχιστον, είναι να πούμε στην ουσία. Ναι, παίζει μεγάλο ρόλο. Οπότε ό,τι λειτουργικά θεματάκια μπορεί να έχετε. Ό,τι λειτουργικά θεματάκια έχουμε με τον Γιώργο τα βάζουμε από κοινού και ένα-ένα όλα τα λειτουργούμε. Δηλαδή από τότε που ήρθε ο Γιώργος έχουμε κάνει πάρα πολλά σημάδια εξέλιξης. Και για να αναφέρουμε τώρα μια που πήγαμε στην κουβέντα. Να πούμε καταρχήν για το παρκέ. Το παρκέ ήταν ένα πρόβλημα. Εγκυμονούσε κινδύνους. Ήταν και ετών, έτσι, γιατί πέρασαν και 10 χρόνια. Πέρασαν 10 χρόνια, ήταν κακοτεχνίες από την προηγούμενη τοποθεσία της ακινδυνής φωλιά, γιατί είχε κάτω παρκέ και από πάντα μοκέτα, το οποίο φούσκωσε και χάλασε.
Οπότε με πρωτοβουλία δικιά μας και με τη βοήθεια του Εραστέχνη, πάντα. Γιατί είναι κοντά μας. Οικονομικά πρέπει να έχει κάποια. Πάντα είναι κοντά μας. Καταφέραμε και αλλάξαμε το δάπεδο. Ναι. Οπότε τώρα είναι καινούργιο και τέρμα ασφαλή για τους μικρούς και τους μεγάλους φίλους επί τράπεζα της φαίρεσης. Το παρκέ θα λέμε, ναι. Ναι, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό έγινε το καλοκαίρι. Πέρυσι το καλοκαίρι. Ναι. Βοηθήσανε 4-5 άτομα, το ξυλώσαμε. Ήρθε ένας εργολάβος φίλος μας. Πάρα πολύ καλό παιδί, πανιόνιος. Το φτιάξαμε. Είναι, είναι καινούργιο. Ναι. Δεν έχει πια κινδύνους. Ναι. Σταθερό, φαντάζομαι, ναι. Ναι, ναι, είναι σταθερότατο. Και προχωράμε, δηλαδή ένα προβληματάκι που υπήρχε το λύσαμε, ναι, και αυτό. Ναι, που δημιουργήσε. Ήταν σημαντικό πρόβλημα. Ναι. Από εκεί και πέρα. Πόσα τραπέζια που έχουμε με το χώρο αυτό που είμαστε τώρα, που μπορούμε να παίξουμε ταυτόχρονα. Τώρα έχουμε 4 τραπέζια. Έχουμε ένα τραπέζι που είναι ρομπότ, που είναι σημαντικό για να μην κάθεται κάποιο. Δηλαδή μπορεί την ώρα που όλα τα τραπέζια είναι γεμάτα να τον απασχολεί το ρομπότ, να κάνει κανονικά προπόνηση. Ναι. Και ο ρομπότ, έτσι να λέμε, είναι στην απέναντι μεριά τη δικιά σου, ναι, και σου αλλάζει πάσες. Ναι. Και αυτό μπορεί να το κάνει και με διαφορετικά προγράμματα, όχι μόνο διάστατα σε μια κατεύθυνση. Mm. Να το κάνει και random και τυχαία και με διαφορετικές μπαλιές. Αυτό είναι, τι κόστος έχει? Αυτό είναι ένα ακριβό κόστος. Γύρω στα 1000-1100 ευρώ κάνει. Σαν σύστημα. Σαν σύστημα ένα καλό ρομπότ, ναι. Εντάξει, υπάρχουν και πιο φθηνά βαζάκια που μπορεί να τα πάρεις με 100 ευρώ από το Amazon. Ναι. Εμείς έχουμε αυτό και μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Το έχουμε καιρό αυτό και στην προπόνηση. Το έχουμε 5 χρόνια. Α, το έχουμε. Το έχουμε 5 χρόνια, λειτουργεί κανονικά. Οπότε όταν η αίθουσα. Αυτό το στείνεις. Αυτό είναι πάντα εκεί. Εκεί και το προγραμματίζεις. Το ανοίγεις πότε... και βάζω το πρόγραμμα που θέλω για τον ανάλογο αθλητή. Το random ή αριστερά, δεξιά. Ναι. Για πες μου, τι άλλο μου έλεγες, να πούμε τι έχουμε κάνει λειτουργικά με την αίθουσα. Η αίθουσα φέτος ξεκινήσαμε να αλλάζουμε και τα φώτα. Τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά για μας για να παίξουμε σωστά. Ναι, ναι, και λέτε. Δεν μπορούμε να έχουμε. Πώς θα το πω, να διαφανίζει την ώρα που παίζουμε να γυαλίζει στον άλλον. Να γυαλίζει, ναι. Οπότε βάλαμε LED τελευταίας τεχνολογίας, που αυτό είναι υγρό, είναι ψυχρό, συγγνώμη, το χρώμα, το λευκό, το οποίο δεν κουράζει τον αθλητή, δεν βγάζει θερμότητα όπως παλιές λάμπες. Και είναι τώρα ένας σωστός, άρτιος φωτισμός για να μπορεί κάποιος να αθληθεί όλο σωστά. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό και αυτό. Να πούμε ότι ανοίγουμε, λειτουργία έχουμε, από τις 5 το απόγευμα είναι. Ναι. Ουσιαστικά οι ακαδημίες ξεκινάνε 5 το απόγευμα, 5 με 6 ή 6 με 7. Και μετά έχουμε... Όταν λέμε ακαδημίες, ηλικίες, τα παιδιά που μπορούν να έρθουν να γραφτούν, ξεκινάνε από πού? Ξεκινάνε από 6-7 χρόνια. Από πρώτο δημοτικού. Ναι. Έχω έναν αθλητή, ο οποίος. Ο μπαμπάς του είναι Πανιόνιος και έρχεται από την Πανόρμου. Τον λένε Ίωνα, λόγω του Πανιονίου. Και είναι ο αθλητής μου πιο μικρός μου, είναι πρώτο δημοτικού. Mm. Μαθαίνει. Οπότε έχεις χωρίσει τις ώρες. Έχω χωρίσει τα τμήματα, τα παιδιά έχουν πάντα το πρόγραμμά τους, δεν έρχεται κάποιος στην τύχη. Έχουν τα ωράρια τους και τις μέρες που έρχονται στην τύχη. Έχεις κάποιον να σε βοηθάει, είστε εκεί στην προπόνηση, κάποιος είναι κάποιο βοηθό συνεργάτη? Στην προπόνηση δεν έχω. Mm. Προσεχώς. Είχες κάποιο συνεργάτη? Κάποια στιγμή είχα. Πριν λίγα χρόνια. Είχα τον Χρήστο τον Λάμ, έναν καταξιωμένο προπονητή που με βοηθούσε στα αγωνιστικά. Τα τελευταία χρόνια δεν έχω. Να πούμε ότι ήταν και τα 3 χρόνια του κορονοϊού που ναι. Η λειτουργία ήταν. Δυσκόλεψε. Βέβαια τα χρόνια του κορονοϊού εμάς δεν μας, μπορεί να μας έκανε κακό στον αθλητισμό γενικά σε όλους. Αλλά να ξέρεις ότι ο κόσμος είχε περισσότερη όρεξη μετά για αθλητισμό σε όλα τα αθλήματα. Ναι. Οπότε γενικά εμείς σαν τμήμα δεν είχαμε ποτέ πρόβλημα από έλλειψη κόσμου. Ναι. Αυτό το λέω με μεγάλη περηφάνεια. Ποτέ το τμήμα δεν ήταν οριακά να επιζεί, να υπάρχει αυτό το... δεν έχει κόσμο. Να πούμε ότι οι ακαδημίες είναι από 6 μέχρι να μπει στην αγωνιστική ομάδα μέχρι τα 10, μέχρι πότε είναι. Οι αγωνιστικές ομάδες ναι. Ξεκινάνε. Ξεκινάνε όσο πιο μικρός ξεκινήσεις, τόσο πιο καλό είναι. Ναι. Μετά, όπως λέω, Χρήστο. Με τουρνουά, λέω, τα τουρνουά από τα 10 ξεκινάνε από πότε? Από πρώτο δημοτικού ξεκινάνε τα τουρνουά. Α. Έχουμε μείνει. Α, τα φιλικά τουρνουά έτσι συλλόγων, ναι, κτλ. Ναι, αλλά έχουμε και. Όχι σαν πρωτάθλημα εννοώ. Πρωτάθλημα, ναι. Αυτά τα παιδιά παίζουν μόνο ατομικά. Ατομικά. Ωραία. Και από πολύ μικρές ηλικίες μπορούν να συμμετάσχουν. Γι' αυτό λέω ότι όσο πιο μικρός ξεκινήσεις, τόσο πιο εύκολα μπαίνεις σε όλη τη διαδικασία. Απλά, απλό. Σαν σύλλογο για να κατεβάσει ομάδα χρειάζεται πόσα άτομα να έχει. Ναι, μιλάμε πάντα για άντρες τώρα. Για οι άντρες χρειάζονται 3 αθλητές. Mm.
Για να κατέβει σε κάποιο πρωτάθλημα. Αυτό είναι το μήνυμα. Ναι. Και το πρωτάθλημα αυτό τι ηλικίε ξεκινάει, σαν να λέμε παμπέδων, ξέρω εγώ. Έχει μείνει παμπέδε, τα πάντα. Ξεκινάνε από τρίτη δημοτικού Δευτέρα και πάει μέχρι άντρε που είναι 18 και άλλο. Ναι. Ωραία. Για κορίτσια να πούμε, έχουμε. Κορίτσια έχουμε. Έχουμε 4 ή 5 κορίτσια. 5 κορίτσια θα έλεγα έχουμε. Ηλικίε μικρά ξεκινήσαμε τώρα. Είναι όλα. Τα περισσότερα είναι δημοτικού. Ναι. Έχουμε και δύο κορτσάκια γυμνασίου τα οποία. Φέτος ξεκινήσανε, παίζουν αρκετά καλά, έτσι, με τόση λίγη εμπειρία στο άθλημα. Η αθλήτριά μου είναι νούμερο 7 στην Ελλάδα στις παγκορασίδες, να το πω και αυτό. Στην παγκορασίδες. Χωρίς να κάνει ιδιαίτερα πολύ σκληρή προπόνηση. Σχετικά φρέσκα στο άθλημα δηλαδή. Είναι 3 χρόνια παίζει. Ναι. Αλλά το να είσαι 8 στους παγκορασίδες, ενώ δεν κατεβαίνεις σε πολλούς αγώνες, διότι εντάξει, οι γονείς επιλέγουν αν τα παιδιά θα κάνουν πρωταθλητισμό ή αν θα δώσουν βαρύτητα στο σχολείο και σε άλλες δραστηριότητες. Οπότε εγώ δεν μπορώ να πιέσω εκεί. Όχι. Αλλά παρόλα γιατί αυτά. Γιατί μιλάμε για. Μιλάμε για πέμπτη δημοτικού. Δημοτικού κορίτσια έχουμε. Ναι. Αλλά με την πολύ λίγη προπόνηση που είναι 8 στην κατηγορία της στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ σημαντικό και σπουδαίο. Φέτος καταδικάμε σε 2 αγώνες. Η προπόνηση για αυτούς που κατεβαίνουν σε αγώνες είναι πόσες ώρες. 5 με 7 είναι. Είναι σχετικό. Καθημερινές, έτσι. Είναι σχετικό αυτό. Πολλές φορές όταν έχουμε αγώνες κάνουμε προετοιμασία που πάω πιο νωρίς. Για να κάνω στα παιδιά του αγωνιστικού. Ναι. Χρειαζόμαστε παραπάνω χρόνο, παραπάνω ώρα και παραπάνω εξειδίκευση. Δευτέρα με Παρασκευή να πούμε ότι λειτουργεί μέχρι τις 10 το βράδυ. Έτσι. Ναι. Σήμερα κατά εξαίρεση όσον αφορά τους ενήλικες, φέτος το κάναμε επειδή πέρσι είχε πάρα πολύ κόσμο. Έτσι, και για να μην συσσωρεύεται ο κόσμος σε ένα σκέτο δίωρο, να έχει ο καθένας το τραπέζι του και το χώρο του, κάναμε 2 γκρουπ, 7-8.30 και 8.30 με 10. Ωραία. Αυτό έπιασε, βοηθάει πολύ, γιατί πρέπει να είναι όλοι ευχαριστημένοι, να μην στριμώχνονται. Να πούμε ότι όποιος αγαπάει, σαν τον εαυτό μου που το είχα να βάλει πολλές φορές λόγω και κορονοϊού, έχουμε και τμήμα, πώς λέγεται, ενηλίκων. Έχουμε και τμήμα ανθρώπων που θέλουν να γουστάρουν να παίζουν πικ-πονκ και διαθέτει το χώρο από τις 7.30. Από τις 7 μέχρι τις 10. Και το έχεις χωρίσει σε 2 γκρουπ. Ναι, ναι. Έτσι καλώς το. Οποιοδήποτε θέλει να πούμε, θέλει να δηλώσει συμμετοχή, μπορεί καθημερινά. Καθημερινά να περάσει. Για μια μισή ώρα, ναι. Σε ποιο γκρουπ τον βολεύει. Ναι, ναι, ναι. Και να παίξει. Και με μια μηνιαία συμμετοχή, πόσο είναι η συμμετοχή. 35 ευρώ. 35 ευρώ. Το μειώσαμε και από τα 40. 40 είναι η συμμετοχή. Παλιά ήταν πιο πολύ. Λοιπόν. Να πούμε ότι όποιο γουστάρει και θέλει ή έχει κάποιο γιο και θέλει και αυτό μαζί με το γιο του να ασχοληθεί, μπορεί να το συνδυάζει. Να έρχεται ο γιο, ξέρω εγώ, 6. Και μετά σωστά. Έτσι ναι. Κι αλλιώς είναι ένα. Έχουμε στους ενήλικες ενδιαφέρον. Έχουμε κόσμο. Έχουμε κόσμο και ακόμα τώρα που καλοκαιριάζει, ακόμα έρχεται. Ναι, οι εγγραφές συνεχίζονται. Όλη χρονιά, δεν σταματάνε ποτέ. Ναι. Τώρα έχω έναν δημοσιογράφο του Sky, έχω από τον καλλιτεχνικό χώρο σκηνοθέτη, έχω ηθοποιό, έχω τραγουδιστή. Γενικά είναι ωραίο άθλημα. Θυμούνται τα παλιά. Όχι μόνο αυτό. Είναι παιχνίδι που είναι ανταγωνιστικό είναι παιχνίδι. Και είναι σίγουρα αγχολητικό. Και είναι πολύ αγχολητικό. Ναι, ναι, αντιστρες. Βοηθάει πάρα πολύ. Και γιατί και σε έχει μεγάλη συνέντευξη, εγρήγορση. Εντάξει, όταν πας να παίξεις, τώρα οι άνθρωποι που έχουν να παίξουν χρόνια δεν ξέρουν ούτε το top spin ούτε το back spin που λέμε κτλ. Αλλά όλα αυτά βελτιώνεσαι. Όλα αυτά έρχονται με τις εργατόρες. Με την τριβή. Με τις εργατόρες που λέω εγώ στον κόσμο ότι πρέπει να κάνεις μέσα στο τραπέζι για να μπορέσεις σιγά σιγά να ξεκινήσεις να κάνεις κάποια πράγματα. Ανάλογα με τη διάθεση και την όρεξη που έχει, ο καθένας μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Mm. Με την καθοδήγησή μου, γιατί ακόμα και τους ενηλίκους δείχνω, κάνω προπόνηση και βελτιώνω τα παιδιά. Έρχονται, το ευχαριστούνται και είμαστε όλοι ευχαριστημένοι. Να πούμε τώρα για την αγωνιστική ομάδα. Τι αγωνιστική ομάδα έχουμε, έχουμε και εφήβων, έχουμε και ανδρών, πώς το μοιράζεις εκεί. Εντάξει, κατηγορίες οι πιο σημαντικές είναι οι ανδρών και γυναικών. Ναι. Φέτος ήμουνα στη Β' Εθνική. Εκεί που συναγωνιζόμαστε συνήθως τα σωματεία που δεν έχουν και τόση ενώ εμπειρία και. Δεν είναι θέμα εμπειρίας. Απλά στην Ελλάδα, Χρήστο, δεν υπάρχουν πάρα πολύ καλοί Έλληνες αθλητές. Ωραία. Είναι λίγοι, μετρημένοι στα δάχτυλα. Είναι μετρημένοι και εντάξει, μπορεί να είναι αυτοί οι δύο σε... να είναι και Ολυμπιάδες και δεν ξέρω, έχουν και σύλλογο κιόλας. Ή κατεβαίνουν. Παίζουν στο εξωτερικό οι καλοί και γενικά δεν υπάρχουν τόσο. Όπως ο Κριάνκα. Ναι, εντάξει. Ήταν στο Βέλγιο, στο σύλλογο του Βελγίου. Και στην Γαλλία πολλά χρόνια. Στην Ένεμπολ. Αυτό είναι σημαντικό. Από εκεί και πέρα, εμείς κάναμε μια προσπάθεια. Είχαμε βγει στην ισοβαθμία πέρσι στο Α τοπικό που παίζαμε
Δεύτερη. Αλφατοπικό, να λέμε, χωρίζεται η Αττική σε. Ναι, ναι, είναι με περιφέρειες. Ναι, ναι. Ουσιαστικά υπάρχει η Α1 πανελλαδική, η Α2 πανελλαδική και η Β εθνική. Ναι. Ωραία. Εμείς τελικά καταλήξαμε τελευταία στιγμή από μια κύρωση μιας ομάδας, επειδή ήμασταν ισόβαθμοι με τον πρώτο. Ουσιαστικά πρώτοι ήμασταν. Με ποια ομάδα ήμασταν? Με τον Άρη Βούλας. Ναι. Ουσιαστικά ήμασταν δύο νίκες, δύο ήττες εμείς, δύο ήττες αυτοί. Απλά μας υπερτερούσαν για ένα σετ. Ναι. Σε ένα πόντο, μια ισοβαθμία τέλος πάντων, μια ατυχία. Ναι. Αυτά δεν μπορούν να τα προβλέψουν. Και υπάρχει προβεβασμός, πώς λειτουργεί? Ανέβηκε μόνο η μία ομάδα και τελικά επειδή ακύρωσε μια συμμετοχή μια άλλη από πιο υψηλή κατηγορία, ανέβηκαμε εμείς σαν δεύτερη. Οπότε εμείς δεν είχαμε κάνει σχεδιασμό για Β' Εθνική. Από πέρσι δηλαδή είμαστε στη Β' Εθνική. Ναι. Είναι η δεύτερη μας χρονιά φέτος. Ναι. Ήμασταν Α τοπικό πέρσι, φέτος ήμασταν Β' Εθνική. Φέτος ήμασταν. Αλλά χωρίς να έχουμε κάνει σχεδιασμό για τόσο υψηλή κατηγορία, γιατί κακά τα ψέματα είναι η τρίτη κατηγορία. Ναι. Δεν είναι χαμηλή, είναι αρκετά υψηλό το επίπεδο. Είναι πάνω από το τοπικά πια. Τώρα δηλαδή ναι. Με ποιους παίξαμε? Παίξαμε και με ομάδες εκτός Αθηνών. Όχι, με Αθηνών παίξαμε, αλλά γενικά να ξέρεις το επίπεδο σε αυτές τις κατηγορίες είναι πάντα υψηλό. Πάντα υψηλό. Οπότε δεν είχαμε κάνει καλό στην Β' Εθνική, σαν να λέμε η Αττική έχει έναν όμιλο. Παίζουμε με όλους, είναι πολλά τα. Ναι, ναι, αυστηρά έχουν γίνει 8 οι ομάδες πια. Τη Β' Εθνική. Σε όλες τις κατηγορίες. Ναι. Το έχει ορίσει έτσι η Ομοσπονδία. Για την Αττική. Ναι. Μάλιστα. Ναι. Και παίξαμε, είχαμε δηλαδή 8 αντιπάλους στο πρωτάθλημα. 8 αντιπάλους. Που τερματίσαμε, είπαμε. Αυτό θα ήθελα να σου πω, ότι ενώ η χρονιά ήταν πολύ δύσκολη, γιατί δεν είχαμε κάνει σχεδιασμό για τόσο υψηλή κατηγορία. Χωρίς να πω έτσι πολλά και να ευλογήσω τα γένια μου, καταφέραμε να κάνουμε ένα ντεμαράζ νικών, σπουδαίων νικών, ναι. Και εκεί που κινδυνεύαμε να πέσουμε, να βγούμε τέταρτη και να πάμε στα play-off. Βγήκαμε τέταρτη, κάτσε λίγο πιο να ακουστεί αυτό, ναι, κάτσε πιο κοντά στο μικρό, για πες μου. Ναι, ήμασταν σχεδόν όλη τη χρονιά 7η-8η. Ουσιαστικά με πόσους αθλητές, να αναφέρουμε και τα ονόματα, με ποιους αθλητές κατεβήκαμε? Είναι ο Μιχάλης Αδιαμαντόπουλος, ο οποίος είναι ένας νέος αθλητής σε ηλικία. Καταξιωμένος, έχει κερδίσει. Πόσο χρόνο είναι, Μιχάλη? 23 χρονών. Ναι. Έχει κερδίσει η πρώτη θέση σε εφηβικό, σε διπλό εφηβικό. Ναι. Τρομερές διακρίσεις. Είναι στο σύλλογό μας πόσο καιρό? Είναι στο σύλλογό μας 2 χρόνια. Ναι. 2 χρόνια και ευελπιστούμε να τον κρατήσουμε και τον επόμενο χρόνο. Και οι άλλοι της ομάδος είναι οι τρεις, είπες, έτσι. Ναι, είναι ο Ρένος ο Μωραΐτης. Είναι ο Άνδρεας ο Τέιλε που είναι Γερμανός, αλλά μένει μόνοι μας στην Ελλάδα. Είναι πάρα πολύ φίλος και πάρα πολύ καλός άνθρωπος. Γνωριστήκαμε τυχαία. Ένα καλοκαίρι είδε φως μέσα, μπήκε. Πόσα χρόνια είναι για αυτός εδώ? 4 χρόνια, παίζει και τον Πανιόνι. Είναι γερμανικής υπηκότητας. Ναι, ναι. Αλλά ζει μόνοι μας στην Ελλάδα μαζί με τη γυναίκα του. Η οποία είναι Ελλήνα, τυχαία. Όχι, όχι, Γερμανίδα. Αλλά μπήκε μέσα. Μιλήσαμε, έπαιξε λίγο πικ-πονγκ, τον είδα, ξανάρθε. Εντάξει, το έχουν σαν παιδί αυτή, μπορεί να έχει ασχοληθεί με το πικ-πονγκ. Ήταν αθλητής. Α, ήταν. Ναι, απλά είναι λίγο πιο μεγάλος ηλικία σε σχέση με τους άλλους, αλλά δεν μας πειράζει. Πόσο είναι? 52. Αλλά είναι φοβερός. Έχει παίξει, δηλαδή, χρόνια. Ναι, είχε να παίξει 25 χρόνια όμως, ξανά. Οπότε είναι δύσκολο το να πας πολύ ψηλά μετά από τόσα χρόνια. Αλλά φέτος ήταν από τους καλύτερους μας παίκτες. Έκανε τρομερή. Πώς είπε το όνομά του τώρα? Άνδρεας Τέιγε. Λοιπόν, και ο άλλος Έλληνας, πώς τον είπες τον άλλον, ναι? Μιχάλης Διαμαντόπουλος. Ο προδεύτερος που μου είπες? Ο Ρένος ο Μωραΐτης. Ναι. Άρα αυτή είναι η τριάδα μας, μεγάλο. Ναι. Και είναι και ο Γιώργος ο Κυριακόπουλος που κάποιες φορές μας βοήθησε και έπαιξε σε κάποια παιχνίδια. Προφανώς. Να πούμε ότι τα παιχνίδια γίνονται Σαββατοκύριακο ως επιτοπλίστων. Πάντα γίνονται και Σάββατο και Κυριακή. Και αυτό έχει μια δυσκολία. Έχει μια δυσκολία. Δηλαδή η διαγωνιστική. Παίζουμε Σάββατο και παίζουμε και Κυριακή. Και Κυριακή για την ίδια αγωνιστική, όχι. Η διαγωνιστική είναι, η 6η και η 7η, σε ρήπα. Απάνε ανά δύο. Ναι, 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 ναι. Άρα το πρωτάθλημα είναι τι διάρκεια έχει? Είναι πάντα δομημένο στο καλεντάρι, έτσι ώστε να μην υπάρχουν άλλες υποχρεώσεις. Υπάρχουν πανευρωπαϊκά, υπάρχουν αναπτυξιακά. Φέτος πότε τελείωσε, μόλις τελείωσε, έτσι. Εμείς τελειώσαμε, έχουμε κανένα μήνα που έχουμε τελειώσει. Ναι, αλλά άμα είναι κάθε δύο αγωνιστικές και είναι 8 ομάδες, σε 2 μήνες τελειώνει το. Δεν τελειώνει. Όχι, γιατί υπάρχουν και άλλα πρωταθλήματα, πανελλήνια. Α, υπάρχουν και διακοπές δηλαδή. Υπάρχουνε... Ναι, δεν παίζουμε κάθε εβδομάδα. Α. Μπορεί να παίξει ένα Σαββατοκύριακο και μπορεί να παίξει μετά από 3 εβδομάδες. Ναι, έτσι πάει. Α. Αυτό το κανονίζει η Ομοσπονδία, το ορίζει. Μάλιστα. Ουσιαστικά τελειώνουμε Φεβρουάριο ή αρχές Μαρτίου. Εκεί τελειώνουμε πάντα. Mm. Άρα για τη φετινή χρονιά μπορούμε να πούμε ότι. Ήταν πολύ επιτυχημένη. Ήταν πάρα πολύ επιτυχημένη. Πώς θα το πούμε, που δεν το περιμέναμε, ξέρω. Σαν δεν το περιμέναμε, ήταν ανέλπιστο, γιατί ο σχεδιασμός δεν ήταν για τέτοια κατηγορία. Οπότε τώρα. Αγώνες κάνουμε και στο δικό μας προπονητήριο.
Η έδρα μας, η φυσική μας έδρα στους άντρες είναι εκεί. Είναι εκεί. Εκεί, δηλαδή. Υπάρχουν τα εντός έδρας και τα εκτός έδρας. Εντάξει, και εκεί δεν υπάρχει στο πικ. Φέτος, επειδή με τον Γιώργο τον Έφορο καταφέραμε και βάζαμε κάποιες αφισούλες και ο κόσμος που αγαπάει το άθλημα, είχαμε πάρα πολύ κοινό. Είχαμε τουλάχιστον 30 άτομα μισό ώρο. Δεν μπορείς σε ένα ιστορικό χώρο να έχεις. Αυτά τα 30 άτομα που λες είναι αρκετός κόσμος. Είναι αρκετός χώρος για πικ πονγκ. Λοιπόν, είμαι περήφανος γιατί ήρθαν ακόμα. Μπαίνουν, φαντάζομαι, πάνω από την πάνω μεριά των τραπεζιών. Εκεί κάτω. Μπαίνουν, βάζουμε καρέκλες. Έχουμε καρέκλες και στους καναπέδες. Και βλέπουν ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Φέτος ήρθαν ακόμα και οι παίχτες της Α1 να μας δουν. Ναι. Είναι σημαντικό αυτό. Και όλα αυτά επειδή καταφέραμε να δώσουμε λίγο την όφηση. Ένα λίγο promotion. Ότι μπορείτε να έρθετε να δείτε τον αγώνα. Είναι πολύ σημαντικό. Μεσημεράκι παίζετε, 12:00 εκείνη την ώρα. Ναι, ναι. Ήταν πάντα γεμάτη η αίθουσα. Είναι πολύ σημαντικό και για τους αθλητές μας να ξέρουν ότι έχουν υποστήριξη. Ναι. Και αυτό βοήθησε, πιστεύω, φέτος. Πολύ. Εντάξει. Εντάξει, υποστήριξη. Εντάξει. Εμείς δεν κίνε, εμείς δεν. Ένα παλαμάκι, ένα δεν υπάρχουν συνθήματα που να φανταστεί ο καθένας. Συνθήματα δεν έχουμε, μόνο πανηγυρίζουμε μετά τον πόντο. Με ένα χειροκρότημα. Και αυτό είναι κάτι ευθαρρυντικό. Είναι πέσει παιδεράστερο ρόλο τελικά. Φέτος δηλαδή που το είχαμε, τελικά είδα ότι έπρεπε να το κάνω. Και την απόδοση των αθλητών. Να. Είναι σημαντικό. Έχουμε και ομάδα γυναικεία. Α, έχουμε κάνει και γυναικεία. Βέβαια, ναι. Η οποία είναι πάλι σε υψηλό επίπεδο, είναι Β' Εθνική Γυναικών. Πόσα χρόνια λειτουργεί και το γυναικείο στο. Είναι η τρίτη χρονιά. Που κατεβαίνει στου. Τρίτη χρονιά. Ουσιαστικά αποτελείται με νέα παιδάκια. Η μία η αθλήτριά μου είναι η Μαρία Χατζησαϊά. Και κατεβαίνω στο. Ηλικιακά εννοώ. Στους. Δεν έχει ηλικιακό εκεί, είναι γυναικών. Α, είναι γυναικών. Ναι, απλά παίζουν πιο μικρά κοριτσάκια. Α, ναι. Ωραία. Α, είναι στο πουτάδε γυναικών. Όχι στο πουτάδε Μανιανίδο, ξέρω εγώ. Όχι, γυναικών. Και εκεί είχαμε μια καλή παρουσία. Με τις δυσκολίες ότι μία αθλήτρια πάει τρίτη ηλικίου και είχε πανελλήνιες και δεν έκανε πολλές προπονήσεις. Η πιο μικρή της αδερφή συμμετείχε, η οποία ήταν τρίτη στην Ελλάδα στις παγκουρασίδες, να το πούμε και αυτό. Ναι. Σημαντικό. Μια καλή παρουσία είχαμε. Στις γυναίκες είναι λίγο πιο δύσκολο, γιατί ναι. Δεν υπάρχουν πολλά κορίτσια που ασχολούνται με το άθλημα σε σχέση με τα αγόρια. Αν και δεν ξέρω γιατί τώρα, σαν παιχνίδι. Οπότε καταλαβαίνεις. Και εμένα οι παραστάσεις που το καλοκαίρι δεν παίζαν τόσο τα κορίτσια όσο παίζαμε εμείς, θυμάσαι. Έχουμε μια δυσκολία στο κομμάτι αυτό, διότι αν εγώ έχω 50 παιδιά και τα 5 είναι κορίτσια, πιο δύσκολα θα βγουν αθλήτριες κορίτσια από τα αγόρια. Ναι. Πάει και με βάση του ποσοστού. Είναι αναμενόμενο. Μα δεν θυμόμουν να κέντριζε και τα κορίτσια, ακόμα και την παλιά εποχή. Και όμως κορίτσια. Όσο τα αγόρια εννοώ. Δηλαδή και στα ξενοδοχεία που λέγαμε, πόσες φορές βλέπεις κορίτσι να παίξει. Ναι, πάντως όταν παίζουν έχουν μια καλή αντίληψη για το άθλημα, να ξέρεις. Το λέω μετά από τόσα χρόνια εμπειρίας που έχω στην προπονητική. Είναι καλές. Αρκεί να τους αρέσει. Έχουν πείσμα, οι γυναίκες είναι πιο πεισματικές. Και έχουν και πιο ωριμότητα σε κάποια πράγματα, τα αντιλαμβάνονται πιο εύκολα. Η αντίληψή τους είναι δηλαδή πιο ωριμή σε σχέση ενός μικρού αγοριού. Λοιπόν. Ωραία, είπαμε αρκετά πράγματα. Να πούμε βέβαια αυτό που πες από τη διοίκηση και να το τονίσουμε αυτό γιατί είναι σημαντικό, ότι μέσω μιας χορηγίας, τώρα με τις πολλές ζέστες, θα βρεθεί και κάποιο κλιματιστικό επαγγελματικό. Με πρωτοβουλία της κυρίας Άλκης της Μπόζοβιτς, ήρθε κάποια εταιρεία, είδε το χώρο. Και από τα έπιπλα εννοείς, τα μεγάλα που είναι δυνατά, για να έχει απόδοση καλή αυτό. Ναι, ναι, ναι. Και μάλλον κάποια στιγμή θα πιστεύω μετά το Πάσχα θα έχουμε και κλιματισμό που είναι πολύ σημαντικό για μας. Πολύ σημαντικό, ειδικά με τόση ζέστη. Το καλοκαίρι είναι λίγο. Να πούμε ότι το προπονητήριο εκεί πέρα που λέμε στη γωνία του κηπέδου λειτουργεί. Κλείνει μόνο τον Αύγουστο λίγες μέρες. Αυτές τις μέρες είναι ο σύλλογος. Λειτουργεί όλο το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι είναι πιο δύσκολο και ο λόγος είναι ότι το βαράει ο ίδιος. Ναι. Εκεί που είμαστε στην έχετε λίγο ένα θέμα με τις πολλές ζέστες. Τώρα όμως αυτό θα το προσπαθούμε να το, ναι. Να το μετριάσουμε. Αυτό ελαττώθηκε σίγουρα με τα φώτα που ήταν τα παλιά και τώρα δεν βγάζουν θερμότητα καθόλου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό. Και νομίζω ότι μετά δεν θα έχουμε καθόλου πρόβλημα αν μπει και αυτός ο κλιματισμός. Νομίζω ότι θα είμαστε μια άρτια πικπονιστική αίθουσα. Θα το τονίσω αυτό, Χρήστο, γιατί οι περισσότεροι σύλλογοι δεν έχουν το δικό τους χώρο πικπονγκ. Είναι σε σχολεία. Αυτό είναι άσχημο. Να πρέπει να μαζεύεις και να κλείνεις τραπέζια, να ζητάς τον χώρο, να παρακαλάς. Να τα βάζεις στην αποθήκη πάλι, να τα ξαναβγάζεις. Εγώ είμαι πολύ περήφανος γιατί δεν πιστεύω ότι στον Πανιόνιο που είναι ένα τόσο τεράστιο σύλλογος να είχε κάτι τέτοιο. Έχουμε το δικό μας χώρο. Το δικό μας.
Και είμαι περήφανος γιατί δεν αρμόζει τον Πανιόνιο να ήταν σε ένα δημοτικό σχολείο στις αίθουσες εκδηλώσεων και να παίζαμε εκεί. Να παίζαμε. Έτσι. Οπότε είναι σημαντικό και να σου πω, φαίνεται για τον κόσμο που έχω. Έτσι. Ο κόσμος είναι αρκετός. Πόσο είναι τώρα αυτοί μαζί με τους ενήλικες που έρχονται εκεί πέρα καθημερινά? Είναι αρκετά τα άτομα, έρχονται γύρω στα 50 παιδιά. Ναι. Που για πιπόν τα 50 παιδιά είναι αρκετά, ναι, για να μπορείς να δουλέψεις. Και έχω από 20 έως 25 ενήλικες που ακόμα συνεχίζουν και γράφονται. Οποία... Να πούμε ότι όποιος θέλει τώρα που καλοκαιριάζει και γουστάρει. Εγώ θυμάμαι του είχα πει τις προάλλες για να κλείσουμε γιατί πέρασε και η ώρα. Εδώ του Βαλάντι ότι τα παλιά τα χρόνια υπήρχε στο Μήλωνα πάνω από εκεί. Εντάξει, ναι. Και παίζει ο κόσμος, ο απέξω ο κόσμος εννοώ. Ναι, προφανώς, προφανώς. Δεν ήταν, ας πούμε. Τα παλιά τα χρόνια εγώ έμαθα στο καθηγητικό της Νέας Μένης. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι... Που ήταν και οργανωμένο, αλλά ναι, σε ποιο σχολείο ήσουν αν είχαν την οργάνωση. Μπράβο. Οπότε για μένα, που μετά ασχολήκαμε το πικ-πονγκ, ήταν ένα όνειρο ζωής που πραγματοποιήθηκε να φτιάξω ένα βήμα στον Πανιόνιο σαν Πανιόνιος. Που να δείχνω κιόλας, ας πούμε. Ναι, και προφανώς μετά από 10 χρόνια μπορώ να πω ότι το εγχείρημα όχι μόνο άξιζε, αλλά πάει καλά και συνεχίζει να έχει εξέλιξη για να πάει καλύτερα. Δίνει καρπούς, δηλαδή αυτό, ναι. Προφανώς, ναι. Δίνει καρπούς. Και τώρα με τη συνεργασία και του Γιώργου, έχετε κάποιον υποστηρικτή εκεί, ας πούμε, να... Ο Γιώργος βοηθάει πάρα πολύ. Τώρα βάλαμε ένα. Κατεβαίνει και στους αγώνες και ο ίδιος που μου είπε. Προφανώς το αρέσει και αυτού. Παίζει πάρα πολύ σημαντικό να σου αρέσει αυτό που κάνεις και να μην το κάνεις από Ουγγαρία. Ναι. Θα βάλουμε λίγο στους άντρες τον πύχη πιο ψηλά. Έχουμε κάποιες συζητήσεις τώρα γιατί σε εμάς οι μεταγραφές τελειώνουν 30 Ιουνίου. Α. Οπότε πρέπει να ξεκινήσουμε κάποιες συζητήσεις με κάποιους αθλητές. Οπότε ευελπιστώ αν πάνε όλα καλά του χρόνου να είμαστε πολύ πιο ανταγωνιστικοί και... Και του χρόνου να πούμε, γιατί το συζητάγαμε πριν την εκπομπή και το ξεχάσαμε, θα δημιουργήσουμε και ομάδα ΑΜΕΑ. Ναι, ναι, ναι. Να πούμε... Πάλι με πρωτοβουλία της Αλκηστής Μπόζοβιτς. Την Μπόζοβιτς, ναι. Και συγχαρητήρια της δίνω γιατί είναι μια κοινωνική ομάδα επαφής. Εδώ και, οποία... εδώ και 3-4 χρόνια στη Νέα Διοίκηση του Πανιωνίου είναι ενεργό μέλος. Μπράβο, ναι, αλλά είναι μια κατηγορία ανθρώπων οι οποίοι δεν θα πρέπει να είναι στο περιθώριο. Έχουν και αυτοί δικαίωμα στην άθληση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να πούμε ότι ήδη προπονείς κάποιους αθλητές ΑΜΕΑ που κατεβαίνουν στο πρωτάθλημα. Ναι. Εγώ προπονώ τον τελευταίο σχεδόν ένα χρόνο δύο παιδιά. Δύο παιδιά. Δύο μεγάλες. Τι ηλικία είσαι? Είναι 42 και 43 χρονών. Αθλητές όμως πικ-πονγκ που είναι με κινητικά προβλήματα. Έτσι, να πούμε. Σε αναπηρικό καροτσάκι είναι, δεν είναι. Σε αναπηρικό καροτσάκι είναι, ναι, τα παιδιά. Είναι πάρα πολύ ευδιάθετα άτομα, πάρα πολύ χαρούμενα με όρεξη για ζωή. Τους αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνουν. Και η Άλκηστη είναι πολύ ευαισθητοποιημένη. Και από ό,τι μου είπες, ξεκινάμε. Έχουμε στείλει τα έγγραφα, μου είπες, στην Ομοσπονδία. Ναι, είναι πολύ σημαντικό γιατί έχουν γίνει κινήσεις για να κάνουμε ομάδα ΑΜΕΑ. ΑΜΕΑ. Να μπορεί δηλαδή να είναι σε όλα τα αθλήματα να έχει αθλητές στα άτομα με αναπηρία. Στα άτομα με αναπηρία, ναι. Οπότε... Και στο δικό σου που έχουμε ξεκινήσει και μάλλον του χρόνου θα συμμετέχουμε στο πρωτάθλημα. Αν όλα πάνε καλά και φτιαχτεί το τμήμα, νομίζω ότι μετά θα είμαι ο πρώτος μάλλον, ναι, που ήδη... Ήδη προπονείς. Ήδη προπονώ. Αλλά κατεβαίνουν, δεν είναι στο σύλλογο μας, δεν έχει σημασία. Ναι, γιατί δεν έχουμε τμήμα έτσι καλώς εμείς, αλλά αυτό είναι το λιγότερο. Αλλά χωρίς, άθελά μου, χωρίς να το ξέρω, θα είμαι ο πρώτος που θα μπουν οι δικοί μου οι αθλητές στο τμήμα όταν φτιαχτεί. Ναι. Οπότε και για μένα είναι σημαντικό αυτό. Είναι πολύ σημαντικό και να πούμε ότι, και να σου πω ότι είναι και η φιλοσοφία του συλλόγου. Προφανώς. Αλλά να σου πω και ότι αύριο έχουμε πανελλήνιο πρωτάθλημα λοιπόν, 27 με 28 στις Στάδιες και Φιλίας. Θα είμαι εκεί να τους υποστηρίξω σαν προπονητής τους. Και αν όλα τους πάνε καλά... Τους εδώ και ένα έτος τα δύο παιδιά, ναι, και αν πάνε όλα καλά θα είναι πρωταθλητές Ελλάδος στην κατηγορία τους, γιατί πέρσι ήταν ήδη. Οπότε πάμε για τον διπλό ξανά. Α, ναι. Είναι και ανταγωνιστική δηλαδή. Είναι πρώτη στην κατηγορία στην Ελλάδα. Μπορώ να το φανταστώ, ρε Βαλάντι, είναι και ζήτημα και σωματικής δύναμης, έτσι, με το καροτσάκι. Και ψυχικής. Και να σου πω με κάτι, το καροτσάκι να κινείσαι. Να σου πω κάτι απλό, ότι όταν δηλαδή, δεν μπορείς να πιάσεις την μπάλα όρθιος, ναι, φαντάσου πόσο δύσκολο είναι για αυτούς τους ανθρώπους να παίξουν που είναι... Πρέπει να τεντώνονται και πρέπει να έχουν πάρα πολύ τεχνική και να είναι και πάρα πολύ γρήγοροι. Και σε πληροφορώ ότι αν έρθεις να δεις κάποιο. Φαντάζομαι ότι πρέπει να είναι πολύ πιο γρήγοροι από τους αλτιμελείς. Σίγουρα. Αν έρθεις να δεις μια δική μου απλή προπόνηση που τους κάνω, θα δεις πόσο υψηλό επίπεδο έχουν. Είναι σημαντικό, είναι πολύ. Εγώ τους θαυμάζω γι' αυτό, γιατί. Δηλαδή η προσπάθεια είναι επί το 3, επί το 4. Ναι. Και προφανώς πρέπει να έχουν πάρα πολύ καλή τεχνική.
Οπότε χαίρομαι που είμαι μαζί τους και τους βοηθάω σε αυτό το κομμάτι. Και έχεις και τη στήριξη της διοίκησης που είναι πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό, γιατί κακά τα ψέματα μπορούμε να θέλουμε να κάνουμε 100 πράγματα. Και η άρχιστη νομίζω θα ασχοληθεί με τα μία γενικότερα και με το τμήμα σου που είπαμε τώρα. Ναι, ναι. Mm. Έχει αυτή... Είμαστε τυχεροί που θα το κάνει αυτό, γιατί νομίζω ότι ο Πανιώνιος πρέπει να είναι σε όλες τις ομάδες, τις κοινωνικές. Ναι. Και στη φιλοσοφία του συλλόγου, στον πολιτισμό, να μην υπάρχουν διακρίσεις. Και θα ήθελα να πω και κάτι άλλο, ότι αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να έχουν προσβασιμότητα παντού. Έτσι, πολύ σημαντικό. Για να μπορεί κάποιος. Και στις κερκίδες του γηπέδου και τουαλέτες να υπάρχουν. Αυτά ακόμα δεν υπάρχουν. Θα πρέπει να γίνουν όμως. Θέλω να σου πω ότι αν μπορείς να βάλεις ένα λιθαράκι κάθε φορά και να τα φτιάχνεις αυτά. Γιατί έχουν ανάγκη. Τη βούληση να έχεις. Θεωρώ ότι άμα πας σε κάποια ευρωπαϊκή χώρα, πάντα υπάρχει προσβασιμότητα για αυτούς. Γιατί να μην υπάρχει σε εμάς. Και ειδικά στον Πανιόνιο. Εντάξει, σαν χώρα και σαν κράτος έχουμε μείνει πολύ πίσω. Το καταλαβαίνω απόλυτα. Αλλά εμείς σαν Πανιόνιοι, επειδή είμαστε διαφορετικοί από τους άλλους. Και πρωτοπορούμε. Πρέπει να είμαστε πρωτοπόροι και εκεί. Ναι. Γι' αυτό, επειδή αυτή η ευπαθής ομάδα έχει δικαίωμα να αθληθεί, θεωρώ ότι μπορούμε να το καταφέρουμε αυτό. Ωραία. Έτσι με αυτό το χαρμόσυμο μήνυμα να κλείσουμε αυτή την εκπομπή εδώ με το Βαλάντι, με το τμήμα, το άθλημα διασκέδασης θα πω εγώ, έτσι. Και ένα δύσκολο άθλημα και ένα δύσκολο, ναι, και ένα δύσκολο που ποιοι κατεβαίνουν στο Ολυμπιάδα τώρα φέτος, ποιος κατεβαίνει ο... Αν πάρει την πρόταση ο Παναγιώτης Ογκιόνης, ναι. Θα το κάνει, θα φέρει για έκτη συνεχόμενη φορά. Έχει πάει σε πέντε η Ολυμπιάδα. Έχει πάει σε πέντε, ναι. Θα είναι μεγάλο κατόρθωμα. Να έχουμε αθλητή. Ευελπιστούμε. Αθλητία δεν είχαμε ποτέ. Είχαμε αθλητία στην Ολυμπιάδα, όχι κοπέλα. Δεν να φτάσει τόσο ψηλά, όχι. 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 Είχαμε παλιότερα το Κριάνκα που τώρα. Ο καλή μου είναι ένα τρέλο για το άθλημα. Ναι. Οπότε... Είχε φτάσει και στου 8 άθλημα με κανένα. Έχει φτάσει, έχει πάρει και παγκόσμια πρωταθλήματα. Έχει πάρει μόνο. Εντάξει, ήταν με αποκαταγωγή Ρουμάνου βέβαια, αλλά εδώ. Ναι. Εδώ ουσιαστικά. Ναι. Προπονήθηκε και προπονήθηκε. Λοιπόν. Αυτά ήτανε. Πήγαμε λοιπόν και στο παιχνίδι, άθλημα παιχνίδι θα πω εγώ του Πανιωνίου μας, εδώ στο Ping Pong. Να πούμε σε όλους ότι από τις 5 και μετά τα γραφεία για εγγραφές είναι ανοιχτά. Φυσικά, ναι. Όλη τη χρονιά. Είναι ανοιχτά όλη τη χρονιά. Μια μισή ώρα, δεν ξέρω αν αντέχει κάποιος ενήλικα να παίξει Ping Pong. Λίγο δύσκολο. Ακόμα και προπόνηση. Μη σας ακούγεται λίγο. Είναι πολύς ο χρόνος να είσαι στο τραπέζι και να ασχολείσαι. Χώρος για τραπέζια υπάρχει. Λοιπόν, εδώ λοιπόν σας λέμε να έρθετε και αγχολητικό είναι και... Να σου πω και κάτι άλλο πάνω σε αυτό. Σε φτιάχνει και στην ευεξία σου. Να σου πω και κάτι πάνω σε αυτό. Η δυσκολία του αθλήματος έχει να κάνει από τη στιγμή που θα μου πετάξει την μπάλα, έχω μόνο 0,3 δευτερολέπτου να αντιδράσω. Αν αυτό δεν το κάνει το πιο δύσκολο άθλημα στον κόσμο, πες μου τώρα εσύ. Εντάξει, αναλόγως και με ταχύτητα, λέμε 0,4 ας πούμε. 0,3 είναι. Ό,τι ταχύτητα έχει να σου πετάξω. Δεν προλαβαίνεις να σκεφτείς. Όλα πρέπει να γίνονται μηχανικά και με οξυδέρκεια και το σώμα σου να δίνει εντολή. Άρα λειτουργούν καλύτερα ο εγκέφαλος με το σώμα. Αυτό λέγεται νευρομυϊκή προσαρμογή. Και προπόνηση εγκεφαλική πια. Βέβαια. Και να σου θυμίσω και κάτι άλλο που δεν το ξέρει ο κόσμος, ότι το πινκ-πονγκ μετά τη μουσική είναι το νούμερο 2 στον κόσμο για το Αλσχάιμερ, κατά το Αλσχάιμερ, κατά πολεμή το Αλσχάιμερ, την άνοια. Έχουν οι μελέτες δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. Σοβαρά. Γιατί ενεργοποιεί τους νευρώνες ίσως. Και τα κύτταρα όλα να είναι ζωντανά, για να μην παθαίνεις αυτό το πράγμα. Ναι. Από έρευνες. Από έρευνες έχουν δείξει ότι, σαν να λέμε κάποιος που ασχολείται με το πινκ-πονγκ, έχει μικρότερη πιθανότητα μάλλον έτσι να... Ναι, όχι, βοηθάει πάρα πολύ και να το σταματήσει όταν ξεκινάει. Το επιβραδύνει. Και να το επιβραδύνει. Ναι, ναι, γιατί κρατάει τα κύτταρα ζωντανά. Πολύ σημαντικό και αυτό. Λοιπόν. Κάνει καλό και στην υγεία μας λοιπόν. Όλα κάνουν καλό και είναι και η διασκέδαση και είναι πάνω απ' όλα. Δεν χρειάζεται δύο ρακέτες, χρειάζονται, δεν χρειάζεται τίποτα. Και το κόστος έχει πέσει τώρα και ρακέτες έχουν και τα πάντα έχουν. Τα πάντα, εξοπλισμό, αποδυτήρια, τολέτες. Αποδυτήρια, ό,τι θέλετε. Να έρθετε να μάθετε κοντά στον Πανιόνιο και να λύσετε και λίγο το άγχος της καθημερινότητας. Αυτά έχουμε να πούμε λοιπόν για το Ping Pong.
Από του χρόνου, πάλι από τον Σεπτέμβριο, θα τα πούμε μαζί, Βαλάντη, μια που ξέρω να έχει τελειώσει. Καλή ενέργεια και προσπάθεια με τα ΑΜΕΑ. Είναι πολύ σημαντικό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο. Λοιπόν, τους χαιρετισμούς να δώσουμε και στη διοίκηση του συλλόγου που ευαισθητοποιείται σε όλο το κομμάτι αυτό. Να ευχηθούμε για όλα τους αθλητές του Πανιωνίου και γενικά υγεία και καλό Πάσχα. Και καλό Πάσχα και καλές διακοπές, ναι. Και έρχεται μετά το Πάσχα να μπούμε λιγάκι και στα τμήματα του Στίβου στον Ερασιτέχνη και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, να δώσουμε λίγο χρόνο και στους αθλητές εκείνης της πλευράς. Γεια και χαρά σε όλους και θα τα πούμε σε 15 μέρες την Παρασκευή μετά το Πάσχα. Γεια σας.